είναι το υπερσύγχρονο καλωδιακό πλοίο Leonardo da Vinci, το οποίο πόντισε σε ένα μήκος 335 χιλιόμετρων το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, με το εμβληματικό έργο να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα με προϋπολογισμό 1 δις ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης το 2024. Θέλουμε να πετύχουμε και να διασφαλίσουμε και την αυτονομία, την ηλεκτρική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία του νησιού. Το Leonardo da Vinci αποτελεί την αυαρχίδα του στόλου της ιταλικής εταιρείας Prysmian, με τις εικόνες από το υπερσύγχρονο πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου να εντυπωσιάζουν δημότες και επισκέπτες. Το Leonardo da Vinci είναι ένα νεότερο καλωδιακό πλοίο που έχει ναυπηγηθεί το 2021. Είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο το οποίο διαθέτει δύο περιστρεφόμενες πλατφόρμες 7.000 και 10.000 τόνων, ενώ είναι εξοπλισμένο να πραγματοποιεί τις βαθύτερες εγκαταστάσεις καλωδίων ισχύω στον κόσμο σε βάθη έως και 3.000 μέτρα. Το μήκος του είναι 171 μέτρα, το πλάτος του 33 μέτρα, το βύθισμά του 6,2 μέτρα, ενώ διαθέτει και ελικοδρόμιο. Η πόντιση του δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το βαρός του καλωδίου αγγίζει τους 13.500 τόνους, με την πόντιση να γίνεται σε μέγιστο βάθος 1.200 μέτρων ανάμεσα στην κορακιά Ηρακλείου με την πάχη Μεγάρων Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες ολοκληρώνονται στο τελευταίο κομμάτι της διασύνδεσης με την Κρήτη, όπου το θαλάσσιο καλώδιο θα ενωθεί με το επίγειο. Με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης θα μπορέσει η Κρήτη, επαναλαμβάνω, στην Κρήτη, να γίνουν σοβαρές επενδύσεις σε ΑΠΕ αλλά και σε συστήματα αποθήκευσης. Ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ariadne Interconnection, θηγατρική του ΑΔΜΙΕ, ρίχνει πλέον το βάρος της στις χερσαίες εργασίες και υποδομές της μεγάλης διασύνδεσης σε Μαλεβίζη και Αττική.